Τόδωρ, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα, κύριε Σαββόπουλε. Και με παρουσία πάρα πολλά χρόνια φυσικά στο συγκεκριμένο ρόλο ως εκπαιδευτής σε πολλές ομάδες, δίπλα σε αρκετούς προπονητές. Συζητούσαμε έτσι και σχολιάζαμε εδώ τώρα τα του επόμενου προπονητή του Άρη. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σας άποψη. Εσείς θα πηγαίνατε σε Έλληνα ή σε ξένο που από ό,τι φαίνεται, φαίνεται να καταλήγει ο Θόδωρος Καρυπίδης? Νομίζω, παρακολουθώ βέβαια και εγώ έτσι τα τεκτενόμενα στον Άρη, νομίζω ότι μια σωστή επιλογή για την παρούσα φάση όπως είναι ο Άρης, γιατί μετά από 4 χρόνια ξαναεπιστρέφει στην Σούπερ Λίγκα, νομίζω ότι ένας Έλληνας θα ήταν η πιο ορθή πράξη που θα έπρεπε να κάνει, αλλά ποτέ μιλες, ποτέ δεν μπορείς να πεις τι είναι το σωστό τελικά. Αλλά ένας Έλληνας δεν θα χρειαστεί χρόνο για να μπορέσει να βρει τα, πώς να το πω, τα πατήματα. Ένας ξένος θέλει χρόνο, δεν είναι έτσι εύκολο. Ναι. Δύσκολη απόφαση πάντως. Ναι, βέβαια είναι πολύ δύσκολη απόφαση, γιατί μιλάμε για μια επιστροφή μετά από 4 χρόνια με πολύ μεγάλη δίψα από πλευράς του κόσμου να δει τον Άρη. Επιτέλους φυσικά να ξαναπαίζει και καλό ποδόσφαιρο, γιατί έχει συνδυάσει την ομάδα του Άρη και κυρίως αυτό το ισπανικό το μοντέλο με καλό ποδόσφαιρο εκείνα τα χρόνια. Και βέβαια θέλει να τον δει να επιστρέψει στη Σούπερ Λίγκα σε ρόλο πρωταγωνιστή, δηλαδή να επιστρέψει. Και δεν ξέρω ποια είναι η δική σας άποψη ως άνθρωπος που φέτος ήσασταν σχεδόν μέχρι το τέλος της σεζόν, λίγο πριν το τέλος στη Λάρισα, στη Σούπερ Λίγκα, τη ζήσατε δηλαδή φέτος. Για εσάς, όπως και για μας πιστεύω, ο Άρης θα πρέπει να επιστρέφοντας να πάει να χτυπήσει κατευθείαν πεντάδα? Όχι, νομίζω ότι θέλει πολύ πιο σταθερά βήματα. Ο Άρης είναι πολύ μεγάλη ομάδα, θα κουβαλάει και το βάρος όλης αυτής της ιστορίας και της φανέλας. Και νομίζω ότι με το που γυρίσει τα πράγματα θα έχουν διπλό βάρος και αυτό θα πρέπει να το ξέρει ο πρόεδρος. Ο Άρης θα δυσκολευτεί πάρα πολύ για να μπορέσει να κάνει πράγματα. Αυτή είναι η άποψη δική μου. Ναι, άρα θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός στις επιλογές που θα κάνει, να τις ζυγίσει δηλαδή από πολλές πλευρές πριν προχωρήσει. Ναι, σίγουρα, ξέρεις τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ομάδες που είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, πραγματικότητα λέει. Και ξέρουμε, είναι ο Ολυμπιακός, είναι ο ΠΑΟΚ, είναι η ΑΕΚ. Εγώ δεν βγάλω έξω ούτε τον Παναθηναϊκό, ο Ατρόμητος. Είναι μια πεντάδα ομάδων οι οποίες έχουν πατήσει χρόνια στο κόλπο της πεντάδας. Δεν μπορείς ξαφνικά εσύ επιστρέφοντας να βάλεις βάσεις. Και μιας και φέτο, ταπεινή μου άποψη, είχε ένα πρόβλημα το οποίο θα καλείται να το λύσει του χρόνου, δηλαδή η επιστροφή του. Δεν έχει κορμό Άρης για να μπορέσει αμέσως να υποστηρίξει την πεντάδα. Είναι ακόμα λοιπόν πιο δύσκολο το έργο και του Προέδρου και των συμμετέχων. Καλύτερα δηλαδή να, με λίγα λόγια, να βρει κορμό από την αρχή. Ναι, δηλαδή να φτιάξει μια ομάδα από την αρχή, κάτι που προϋποθέτει αφενός πολύ καλό σχεδιασμό και αφετέρου και πολύ καλή και έγκαιρη έτσι, προετοιμασία της ομάδας. Θα πρέπει η ομάδα μαζευτεί νωρίς για να δουλευτεί ακριβώς από τον προπονητή που θα επιλεγεί για να παρουσιαστεί έτσι όπως πρέπει την επόμενη σεζόν. Ακριβώς. Δηλαδή εγώ θα βγάλω τις δύο ομάδες που πέσανε φέτος από τη Σούπερ Λίγκα. Οι υπόλοιπες 14 έχουν ένα βασικό κορμό και Ελλήνων και ξένων που τους κάνει πολύ πιο εύκολο το έργο το να πλαισιώσουν τα υπόλοιπα πρόσωπα που τα κενά θα προσθεθούν. Ακριβώς. Τώρα ο Άρης έχει το κενό της απουσίας από τη Σούπερ Λίγκα. Έχει το βάρος της φανέλας και καλείται μέσα σε όλο αυτό το καλοκαίρι, σε αυτούς τους περίπου. Να αλλάξει το μισό και παραπάνω ρόστερ. Ακριβώς. Σύν ότι πρέπει να βρει και ένα φυσικό ηγέτη, ο οποίος λέγεται ο προπονητής, το οποίο και αυτό πάλι είναι δύσκολο, γιατί ξεκινήσαμε την κουβέντα μας αν θα πρέπει να είναι Έλληνας ή ξένος. Θα ήταν πολύ πιο εύκολο να μιλάγαμε για ξένο αν ο Άρης είχε παρουσία στη Σούπερ Λίγκα. Βέβαια, εν προκειμένου για να μιλάμε και με ονόματα, Θόδωρ, με επιτρέψεις και τον Ενικό, γιατί γνωριζόμαστε χρόνια. Ο Πάκο Ερέρα, γιατί για αυτόν μιλάμε τις τελευταίες μέρες, που φαίνεται να έχει μιλήσει και να είναι κοντά ο πρόεδρος του Άρη. Τώρα αυτά τα κοντά μακριά θα φανούν τις επόμενες μέρες. Για ποδόσφαιρο μιλάμε. Ένας προπονητής που έχει 550 παιχνίδια σε πριμέρα και σεγκούντα, εντάξει, δεν μπορεί να είναι τυχαίος.
Σαφώς και δεν είναι τυχαίος, ξέρεις τι γίνεται. Εγώ νομίζω ότι δεν θα πρέπει να προσθεθεί βάρος στο ήδη υπάρχοντα βάρος. Δηλαδή όταν θα έρθεις με τέτοιες προδιαγραφές εδώ πέρα, σαφώς και μεγαλώνουν οι εντυπώσεις, οι πραγματικές προϋποθέσεις με μια αποχή. Κόσμος του Άρη πρέπει να ξέρει ότι η αποχή είναι αποχή. Σούπερ Λίγκα, εγώ επειδή τη ζω ανελιπέστατα τα τελευταία 12 χρόνια, είναι ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Απαιτεί γνώσεις, απαιτεί εμπειρία. Βαριά βιογραφικά εκατέρωθεν, έτσι, είτε μιλάμε για προπονητές είτε για ποδοσφαιριστές. Ανθρώπους διψασμένους, οι οποίοι θα θέλουν πάνω σε αυτόν τον στόχο και θα μπορούν κιόλας να προσφέρουν πράγματα. Λοιπόν, μιλάμε για ένα πολύ δύσκολο σκελετό. Και μιλάμε για μια ομάδα η οποία πραγματικά είναι πολύ δύσκολη. Και μην ξεχνάμε την έτσι, όμορφη κόντρα που υπάρχει μεταξύ Άρη και ΠΑΟΚ. Που θα έχεις κι άλλο ένα επιπρόσθετο. Δεν θες να είσαι ο δεύτερος της πόλης και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό το πράγμα. Ναι. Είπες βέβαια στο ξεκίνημα της κουβέντας ότι θα πρέπει να πάει βήμα-βήμα στην ερώτηση που σου έθεσα για την πεντάδα. Βέβαια θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος, εντάξει, με τα υπάρχοντα, με τα σημερινά δεδομένα, εντάξει, είναι Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή που. Είναι σε ένα επίπεδο, κακά τα ψέματα. Από την άλλη σου λέει ο φίλος του Άρη, είναι αυτοί οι τρεις οκ, αλλά έχεις να συναγωνιστείς ουσιαστικά Αστέρα Τρίπολης, Ξάνθη, Ατρόμητο, ομάδες οι οποίες ναι μεν έχουν μια διάλειπτη παρουσία τα τελευταία χρόνια στη Σούπερ Λίγκα και ένα κορμό όπως είπες και μια συνέχεια, αλλά δεν είναι τα μεγέθη με όλο το σεβασμό που είναι ο Άρης. Δεν θα διαφωνείς κανένας και ξέρετε ότι εγώ τρέφω και μια συμπάθεια παραπάνω στον Άρη, παρόλο που είμαι επαγγελματίας και θα δούλευα σε οποιοδήποτε σωματείο στην Ελλάδα. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα που θα βλέπουν. Υπάρχει μια τριάδα την οποία δεν μπορεί να την διασπάσει κανένας κατά την άποψή μου αυτή τη στιγμή και οικονομικά και αγωνιστικά. Τώρα μετά από εκεί πέρα, ο Ατρόμητος είναι μια σταθερή αξία ανά δεκαετία. Ο Άρης που παρακολουθώ από το 2012 και μετά ανελιπέστατα υπήρξε αυτή η αξία. Οι βάσεις έτσι μπαίνουν. Δεν μπορείς να ζητάς πράγματα όταν εσύ δεν έχεις διεκδικήσει καν πεντάδα. Ο Ατρόμητος την τελευταία δεκαετία έχει διεκδικήσει πάρα πολύ στην πεντάδα και έχει καταφέρει να το κάνει αυτό το πράγμα. Τώρα η Τρίπολη ξαναπήρε αυτά τα κεκτημένα. Μην μένουμε στο μέγεθος του κόσμου. Ποδόσφαιρο δεν παίζεται αυτή τη στιγμή τον κόσμο, παίζεται με ποδοσφαιριστές και προπονητές μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Άρα λοιπόν καλείς αυτή τη στιγμή να σπάσεις τους τρεις, συν τον Ατρόμητο, συν την Τρίπολη. Εγώ θα έβαζα και την Ξάνθη, αλλά οκ. Okay. Άρα λοιπόν μιλάμε για πέντε ομάδες. Εντάξει, μην ξεχνάμε και τον Παναθηναϊκό, για τον οποίο δεν ξέρουμε πώς εξελιχθούν τα πράγματα. Εντάξει. Ακριβώς. Έχει μια βαρύτητα και αυτή η ομάδα, μια φανέλα, μια ιστορία η οποία δεν ξέρει κανένας. Άρα λοιπόν οι ομάδες που συζητάμε αυτή τη στιγμή, αν θέλετε τις τρεις που φαίνεται ότι θα παλέψουν, μιλάμε λοιπόν για άλλες τρεις ή ίσως τέσσερις. Επομένως τα πράγματα θα πρέπει και ο κόσμος να είναι σίγουρα διψασμένος, σίγουρα απαιτητικός, αλλά από την άλλη δεν μπορείς να ζητάς μέσα σε έναν χρόνο με την επιστροφή να κάνεις και ξαφνικά πράγματα τα οποία δεν είναι και πολύ εύκολα. Ναι. Θα χρησιμοποιήσω και θα εκμεταλλευτώ το γεγονός ότι ήσουν για αρκετούς μήνες στη Λάρισα για να μας εκτελέσεις χρέη σκάουτερ τώρα για λίγο και να μας πεις κατά φαινόμενα ο Νασλίδης θα είναι μια από τις πρώτες κινήσεις για την επόμενη σεζόν. Τι μπορεί να περιμένει ο Άρης, ο κόσμος του Άρη, ο Άρης γενικότερα από τον Θωμά Νασλίδη την επόμενη σεζόν στη Σούπερ Λίγκα. Εντάξει, ο Νασλίδης νομίζω ότι είναι μια σωστή προσθήκη. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ότι από αμήτη άλλο γνωρίζει το ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι μια σταθερή αξία. Εγώ τον παρακολουθώ σαν ποδοσφαιριστή όχι μόνο στη Λάρισα αλλά γενικότερα τα τελευταία χρόνια. Από όπου έχει περάσει έχει αφήσει πολύ θετικά πράγματα. Επομένως λοιπόν πατάει σε μια βάση η οποία λέει συν. Έτσι. Ναι. Έχει τώρα, να σκιαγραφίσω λίγο και το πορτρέτο για να ξέρει και τι θα περιμένει ο κόσμος. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που εμένα μου αρέσει προσωπικά γιατί έχει φαντασία. Ναι. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι ένα στερεότυπο και ξέρει θα κάνει 2-3 συγκεκριμένα πράγματα. Ναι. Έχει το απρόβλεπτο της πάσας. Ακριβώς. Έχει το απρόβλεπτο της πάσας. Η οποία, εάν καταφέρει αυτό το παιδί με την ανάλογη προετοιμασία και με το βάρος, γιατί είναι βάρος, άλλο Πλατάνιας, άλλο η Λάρισα, άλλο Άρης. Βλέπετε ότι μπαίνουν ζητούμενα ακόμα στις μεταγραφές. Αν λοιπόν ο Θωμάς καταφέρει, γιατί έχει το μέταλλο σαν αθλητής, σαν άνθρωπο, αν θέλετε, να κάνει αυτό που έκανε τα προηγούμενα χρόνια, τότε θα γοητεύσει. Ειδικά στο Χαριλάο να κάνω μια πρόβλεψη, θεωρώ ότι θα είναι ο άνθρωπος που θα σηκώσει πράγματα για το φύλατρο κόσμο.
Και μπορεί να παίξει και σε αρκετές θέσεις, έτσι δεν είναι. Δηλαδή δεν είναι ένας παίκτης τον οποίο μπορείς να τον περιμένεις μόνο ως εννιάρη για παράδειγμα. Είναι δυνατότητες αρκετές για να παίξει και δεξιά και αριστερά. Και... Έχει έναν πιο ελεύθερο ρόλο, αλλά νομίζω ότι οι θέσεις που ταιριάζουν στον Ασλίδη και αυτό που θα κάνει τουλάχιστον και ένας προπονητής που θα τον γνωρίσει ή τον γνωρίζει, είναι ότι το 9 και το 10 θα έλεγα, δηλαδή πίσω από το center for ή σαν δεύτερος ή μόνος φουνταριστός, είναι αυτό που ταιριάζει. Τώρα στις άκρες δεν έχει τόσο πολύ την ταχύτητα για να μπορέσει να κάνει πράγματα, αν και έπαιξε κατά στιγμές στην ΑΕΛ αυτή τη θέση. Το όνομά σου ήρθε και πάλι στην επικαιρότητα, Θοδωρά, και θα δράξω την αφορμή που μου δίνεται, γιατί ο Αντώνης Οστεριάκης, ένας πολύ νεαρός τερματοφύλακας με πάρα πολύ μεγάλο μέλλον, που δυστυχώς πέρασε και έφυγε και χάθηκε από τον Άρη για 1,5 χρόνο, φαίνεται ότι καταλήγει στον Ολυμπιακό, τουλάχιστον αυτό διαβάζουμε από τα ρεπορτάζ. Έπαιξε σε πάρα πολύ μικρή ηλικία βασικό στη Σλάβια Σόφιας, έστωσε το πιο υποβαθμισμένο βουλγαρικό πρωτάθλημα. Είναι στην εθνική πλέον ελπίδα, νομίζω, νέων, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, τον έχει στην νέων, όπως στην νέων. Ναι, τον έζησες από κοντά, έτσι δεν είναι, τον δούλεψες αρκετά και από πολύ παλιά, εγώ τουλάχιστον προσωπικά θυμάμαι, έλεγες ότι αυτό το παιδί έχει πάρα πολλά προσόντα και μπορεί κάποια στιγμή να κάνει πολύ σπουδαία πράγματα. Ναι, θα τοποθετηθώ σε αυτή σου την ερώτηση, θα πω όμως λίγα πράγματα μέχρι να ολοκληρωθεί και επίσημα αυτή η μεταγραφή. Ναι, γιατί... γι' αυτό είπα ότι λέει το ρεπορτάζ, δεν είπα ότι είναι κάτι βέβαιο. Ναι. Όχι, κατανοητή η ερώτηση, απλά θέλω να βοηθήσω περισσότερο τον αθλητή και την κουβέντα μας, αν θέλεις. Θα πω έτσι πολύ σύντομα ότι είναι ένα παιδί που μου ήρθε στην ηλικία των 15 ετών στα χέρια μου, να το πω έτσι. Τον προπόνησα για 4 εβδομάδες μέχρι να μπορέσω να σκιαγραφίσω τι μπορεί να κάνει αυτό το παιδί. Ασχολήθηκα 7 μήνες μέχρι με την προπόνησή του, έτσι, μέχρι να μείνει ελεύθερος από τον Άρη. Λεπτομέρειες δεν ξέρω γιατί και για ποιο λόγο έφυγε από τον Άρη. Ναι. Τα Χριστούγεννα ή αν θέλει την αλλαγή του χρόνου του 2015, γιατί στα χέρια μου ήταν στο 2014. Από εκεί και πέρα ερωτήθηκα από την οικογένειά του, από τον μάνατζερ του, το τι μπορεί να κάνει αυτό το παιδί. Λοιπόν, μέσα από εκεί και πέρα νομίζω ότι αυτά που είχαμε ακολουθήσει για τους 7 μήνες δικαιώσανε την οικογένειά του, δικαιώσανε τον εκπρόσωπό του, δικαιώσανε τον πρώτο σύλλογο που έπαιξε τη Θεία Ελαφιλώτα, αν θέλησε κατέρωθεν μετέπειτα την Σλάβια Σόφιας. Τον παρακολούθησα στενά για τα 2,5 χρόνια, τον τελευταίο 1,5 χρόνο, γιατί μιλάμε για μια πορεία 4 ετών. Δεν έχω επικοινωνία ούτε με τον εκπρόσωπό του, ούτε και με την οικογένειά του, το οποίο ήταν μια προσωπική μου επιλογή, γιατί όταν είδα ότι αυτός ο αθλητής πραγματικά αυτό που πίστευα το έχει κάνει με το σύγχρονο αποτέλεσμα, μιλάω πάντα με τις πιθανότητες, σκεπτόμενος ότι σαν επαγγελματίας θα μπορούσα να τον βρω οπουδήποτε λοιπόν για το καλοκαίρι αυτό. Και προτίμησα να απέχω, γιατί ξέρεις τι γίνεται στην Ελλάδα, ζεις. Αν παράδειγμα τον έβρισκες στον Ολυμπιακό σαν προπονητής, θα μπορούσαν να σου χρεώσουν ότι αυτός ο αθλητής εσύ τον τρέχεις, άρα λοιπόν γι' αυτό το λόγο παίζεις. Πάμε στην εθνική ομάδα με πιθανότητες ότι εγώ μπορεί να βρισκόμουν πάλι εκεί. Οπότε εγώ δήλωσα ότι αποχωρώ. Το παιδί αυτό έχει ομάδα, έχει προπονητή τερματοφυλάκων. Παρακολουθούσα πάντα βέβαια με αγάπη την πορεία του. Και κλείνω, θα του ευχηθώ πραγματικά να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα σε οποιαδήποτε ομάδα τελικά αν καταλήξει, είτε λέγεται Ολυμπιακός είτε κάποια άλλη ομάδα, να παραμείνει προσιλωμένος, έχει όλο το μέλλον, είναι μόλις 19 χρονών και εντάξει, θα μιλήσει η πορεία του, γιατί είναι ένα παιδί που πραγματικά αγαπάει και γνωρίζει, ενδιαφέρεται τη θερματοφύλακα. Ναι. Το άσχημο βέβαια, γιατί αναφερόμαστε αρκετά για τον Άρη, είναι ότι ο Άρης τον είχε για 1,5 χρόνο και δυστυχώς με όλη εκείνη την περιπέτεια και με κάποιες λανθασμένες αποφάσεις χάθηκε από τον Άρη ένα τεράστιο κεφάλαιο που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και να αποκομίσει, νομίζω, ο Άρης πολύ μεγάλα ωφέλη οικονομικά από αυτό το τερματοφύλακα, δυστυχώς. Εντάξει, νομίζω ξέρεις τι γίνεται, Αλέξη, σε αυτή την κουβέντα που κάνουμε. Δεν θα ήθελα να πω ότι υπάρχει ευθύνη, είναι τόσο
δεν θα πω τη λέξη πρόχειρα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Γενικότερα οι ομάδες στην Ελλάδα, αν εξαιρέσεις ένα φεγγάρι κάποια χρόνια ο Παναθηναϊκός που είχε σχέδιο πλάνο για τη θέση του θεματοφύλακα, όλες οι υπόλοιπες οι ομάδες όχι δεν έχουν κατάλληλους συνάδελφους, έχουν κατάλληλους και πάρα πολύ ικανούς, απλά δεν πιστεύουν ότι στον προγραμματισμό και με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Mm. Χτίζουν στο σήμερα και δεν περιμένουν το αύριο, με αποτέλεσμα όταν το αύριο το βρει κάποιος ο οποίος πραγματικά πιστέψει, έχει τον τρόπο να το κάνει αποτέλεσμα, αρχίζουν και χτυπάνε πάλι τον κεφάλι, σε γάμο, αυτός πέρασε από μένα, θα μπορούσα να τον είχα εγώ. Αυτό ισχύει να ξέρετε όμως και για τον Άρη. Ναι. Σαν ομάδα, όχι σαν τερματοφύλακες και σαν παίκτες. Ο Άρης έχει τον brand name, εγώ το έχω πει σε δηλώσεις μου. Mm. Ένας αντίστοιχος Τεριάκης στον Άρη δεν κοστολογούταν 700.000, θα μπορούσε να κοστολογούταν 2 εκατομμύρια. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Πες μας λίγο έτσι, μιας και είναι το αντικείμενό σου, υπάρχει στον Άρη ένας τερματοφύλακας αρκετά νεαρός ηλικία, ο Αλέξανδρος Ανανοστόπουλος, που τουλάχιστον οι ειδικοί του αθλήματος και της θέσης λένε ότι έχει προοπτικές, έχει εξέλιξη, έχει καλό θέμα που λέτε εσείς οι εκπαιδευτές ως τερματοφύλακας. Είναι έτσι όντως? Και πήρε αρκετά μάτς και αν θα έπαιρνε και περισσότερα, ναι, αν δεν είχε αυτή την περιπέτεια με την υγεία του το τελευταίο δίμηνο. Εντάξει, εγώ τον παρακολουθώ 2 χρόνια. Δεν τον παρακολούθησα φέτο που είναι στη Β' Εθνική. Είναι η δουλειά μου και άρα η δουλειά μου ό,τι έχει να κάνει με ό,τι έρχεται από πίσω, το παρακολουθώ από τη γέννησή του όσο βέβαια επιτρέπει η δυνατότητα. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει στοιχεία για να μπορέσει να εξελιχθεί. Νομίζω ότι εάν ο τερματοφύλακας που θα πάρει το καλοκαίρι ο Άρης έχει το επίπεδο σαν χαρακτήρας, όχι σαν τερματοφύλακας, το σέξτε. Mm-hmm. Άλλο ο χαρακτήρας μου και άλλο τα προσόντα που έχω σαν τερματοφύλακας. Καταφέρει να δώσει πράγματα σε αυτόν το νεαρό και μπουν σε μια κόντρα αγωνιστική, πάντα αθλητική, σίγουρα θα βγει ωφελημένος και ο ίδιος και ο μέτρος. Ωστόσο, είναι μια, να το πω έτσι, καλή προσθήκη αν θα παραμείνει, γιατί έχει τα στοιχεία να κάνει. Αλλά ακόμα είναι στην αρχή, έτσι. Ναι. Είναι άλλο η Β' Εθνική, άλλο η Σούπερ Λίγκα. Σαφώς θα δοκιμαστεί σε πιο απαιτητικές συνθήκες και ο ίδιος και όλοι οι υπόλοιποι φυσικά που θα απαρτίζουν το ρόστερ του Άρη την επόμενη σεζόν. Ακριβώς. Ο Θόδωρος ο Κάντας είναι ένας άνθρωπος που δεν επαναπαύεται. Γενικότερα είναι ένας άνθρωπος που και ασχολείται πολύ και με τις νεαρές ηλικίες και με την εξέλιξη και με την. Με το ποδόσφαιρο γενικά, με πιο ευρωπαϊκή, νομίζω ότι έχει μια πιο ευρωπαϊκή, έτσι, ένα ευρωπαϊκό προσανατολισμό, να το θέσω καλύτερα. Δεν ξέρω αν αυτό συνέβη γιατί είσαι απογοητευμένος με αυτά που έχεις δει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, δουλεύοντας στη Super League, αλλά έχεις ανοίξει πόρτες με το εξωτερικό και θέλω να μας πεις λίγο τι είναι αυτό το trial που ετοιμάζεις με τον Νίκο το Σαργκάνη και με κάποιους άλλους ανθρώπους τον Ιούνιο, αρχές Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη και ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν, τι ακριβώς, περί τίνος πρόκειται. Εντάξει, είναι μια πάρα πολύ ωραία πάσα και θα πω με πάρα πολύ ενδιαφέρον κάποια πράγματα. Ήρθε η εποχή μετά από τόσα χρόνια που δουλεύω να αρχίζουν κάποιοι άνθρωποι έξω από το χώρο το δικό μας να πιστεύουν. Αυτό είναι διπλή χαρά και διπλό βάρος για μένα. Με καλέσαν στην Ολλανδία τα Χριστούγεννα να δω για λογαριασμό της Αλκμάρ ένα νεαρό τερματοφύλακα γεννηθεί στο 97. Mm-hmm. Και κάπως έτσι, επειδή δουλέψαμε σε ένα προγραμματισμό με αυτόν το διεθνή της Youth 20 της Ολλανδίας, κάπως έτσι ξεκίνησε όλο αυτό το ειδήλιο. Mm-hmm. Μου προτείνανε να πάω τερματοφύλακες Έλληνες στην Ολλανδία να δοκιμαστούν. Εγώ άδραξα την ευκαιρία και προσπάθησα να τα γυρίσω λίγο τα πράγματα υπό την έννοια να τους φέρω εδώ για να μπορέσουν να γνωρίσουν ότι η Ελλάδα είναι μια διαφορετική χώρα, έχει μια διαφορετική κουλτούρα από αυτά που τους έχουν μεταφέρει. Όντως έχει ταλέντο και νομίζω ότι τα κατάφερα. Και εδώ βέβαια έγινε διπλή επιτυχία. Γιατί? Γιατί τους είπα κάποια στιγμή όταν έβλεπα πολλά παιχνίδια και της Λίγκας και της Β' κατηγορίας τους ότι νομίζω ότι υπάρχουν και Έλληνες ποδοσφαιριστές στους οποίους κακώς δεν τους έχετε προσέξει. Ναι. Και εκεί λοιπόν μπήκε, να το πω έτσι, βγήκε αυτό το περιβόητο trial που θα γίνει 4 μέχρι 10 Ιουνίου από αυτούς τους ανθρώπους. Και γιατί όχι να μην δούμε Έλληνες ποδοσφαιριστές
για ποιο λόγο να μην καλέσουμε κάτι το οποίο θα μπορούσε να εξυπηρετήσει και τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές που πιθανότατα κάποιοι για χι λόγους όπως περίπτωση Στεριάκη δεν τους έχουν δει με επιμέλεια, ναι, ή κάποιοι που μένουν ελεύθεροι, να το πω διαφορετικά, να δοκιμάσουν στη χώρα αυτή. Έτσι κάπως βγήκε λοιπόν όλο αυτό το trial που συζητάμε. Ναι, να ξεκαθαρίσουμε, δεν είναι camp. Από ό,τι κατάλαβα, είναι ένα δοκιμαστικό. Έρχονται κάποιοι άνθρωποι, προπονητές και σκάουτερ που εκπροσωπούν ως επιτοπλίστων ολλανδικές ομάδες, από ό,τι διαβάζω στο δελτίο τύπου, και η Southampton θα εκπροσωπηθεί από μια σπουδαία προσωπικότητα όπως είναι ο Piet Butter. Για να τσεκάρουν τερματοφύλακες και ποδοσφαιριστές μέχρι ποιας ηλικίας, δηλαδή. Εντάξει, εγώ που είμαι 46, δεν μπορώ να έρθω να πάρω μέρος στο δοκιμαστικό. Ούτε κι εγώ. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι, να γίνει έτσι πιο κατανοητό στον κόσμο. Αυτοί οι άνθρωποι κάποια στιγμή, εγώ είδα κάποιους τερματοφύλακες ποδοσφαιριστές οι οποίοι είχαν, παιδί μου, να το πω έτσι, ένα χ κασί ή μια χ πόρια. Έτσι, παιδιά, αυτός ένας 24χρονος θα μπορούσε στην Ελλάδα. Όχι, λέει, είναι αδύνατον. Καταφέραμε λοιπόν και πείσαμε μαζί με ένα φίλο μου Έλληνα που ήρθε από το τρίτο ταξίδι και μετά, και τον Νίκο Σαργιάννη τώρα τελευταία, ότι στην Ελλάδα υπάρχει αξία. Υπάρχουν άνθρωποι που παίζουν στη Β' Εθνική, που πιθανότητα θα μείνουν ελεύθεροι το καλοκαίρι, και με μια κατάλληλη προετοιμασία και προσαρμογή στη χώρα αυτή, και κυρίως στη Β' Εθνική για να είμαστε ρεαλιστές, θα μπορούσατε να τους δώσετε μια ευκαιρία. Τους άρεσε όλο αυτό το πράγμα και μας κάνανε ένα πλάνο να το φροντίσουμε εμείς στην Ελλάδα, γιατί οι άνθρωποι δεν είναι καθόλου εύκολο έτσι να έρθουν να επιμεληθούν μια τέτοια κατάσταση. Μας βάλαν λοιπόν δύο ηλικιακά φάσματα που τους ενδιαφέρουν. Το ένα είναι από τους 2000 έως τους 2003 και ποδοσφαιριστές και τερματοφύλακες. Και οι γεννηθείς του 99 μέχρι το 1994 πάλι τερματοφύλακες και ποδοσφαιριστές, οι οποίοι θα γίνουν σε γκρουπ. Θα έρθει αυτή η τεράστια πραγματικά μορφή να παρακολουθήσει. Θα έρθει ένας γνωστός στους Έλληνες, ο Mike Snowy, με το επιτελείο του, ο οποίος ήταν φέτος ο προπονητής της Τέλσταρ. Θα τον πω και δημόσια ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για αυτή την τιμή που κάνει, και δεν ζήτησε κανένας τους χρήματα όσον αφορά την παρουσία τους εδώ. Βέβαια, το trial αυτό, όπως καταλαβαίνετε, επειδή το διοργανώνει μια εταιρεία για να έρθουν όλα αυτό εδώ πέρα, το group στην Ελλάδα, που σημαίνει εισιτήρια, ξενοδοχεία, θα έχει μια τιμή, γιατί όταν κάποιος ξοδεύει κάποια χρήματα για να φέρει όλους αυτούς τους ανθρώπους, θα πρέπει, αν μη τι άλλο, δίνοντας την ευκαιρία σε έναν αθλούμενο, σε έναν ποδοσφαιριστή, θα πρέπει να μην μπει μέσα όλη αυτή η οργάνωση. Μάλιστα. Ωραία. Άρα όσοι ενδιαφέρονται, όσοι μας ακούνε και είναι ελεύθεροι ποδοσφαιριστές ή πιστεύουν ότι μπορούν να βρουν μια ευκαιρία σε αυτά τα πρωταθλήματα και ως επιτοπλίστων στο Ολλανδικό πρωτάθλημα, μπορούν να δοκιμάσουν την τύχη τους. Κάθε προσπάθεια για μένα εξωστρέφειας και συναστροφής με το εξωτερικό, με άλλες κουλτούρες ποδοσφαιρικές πολύ πιο οργανωμένες, είναι καλοδεχούμενες στην Ελλάδα, κακά τα ψέματα, για να αρχίσουμε να μαθαίνουμε λίγο από την τεχνογνωσία που έχουν, διότι αυτό το δοκιμαστικό φαντάζομαι θα γίνει υπό τις προπονητικές νόρμες και αυτά που θέλουν να δουν αυτοί οι άνθρωποι, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, θα δουλέψουν, θα προσπαθήσουν να περάσουν το ολλανδικό μοντέλο, τον τρόπο δουλειάς, τη φιλοσοφία τους, το ποδόσφαιρο που παίζει, γιατί η Ολλανδία παίζει ένα επιθετικό ποδόσφαιρο, κυρίως η Β' τους εθνική. Και μετά από εκεί πέρα να σας πω κάτι, αυτό που θα είναι κέρδος. Εμείς εκπροσωπούμε όλη αυτή τη στιγμή που ασχολούμαστε στην Ελλάδα. Εγώ προσωπικά ούτε αντζέτης είμαι, ούτε πρόεδρος είμαι, ούτε κάποιο μέλος ομάδος, να το πω έτσι. Είμαι ένας προπονητής, ο οποίος θα ήθελα μέσα από όλο αυτό το εγχείρημα να βγουν κάποια παιδιά. Και θα πρέπει οι ομάδες οι οποίες βρίσκονται εδώ στην Ελλάδα να το δουν κακοπροαίρετα. Για ποιο λόγο? Υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίες για κάποιους λόγους δεν καλύπτουν τα θέλω της χι ομάδος. Αυτός ο ποδοσφαιριστής, αν μη τι άλλο, για ποιο λόγο να μην κάνει ένα εγχείρημα, αν δεν είναι για το ρόστερ, παράδειγμα, ξέρω εγώ, του Άρη ή του... και του Ολυμπιακού ακόμα, έτσι. Ένα παιδάκι 18 χρονών και να μην θέλει ο Ολυμπιακός να τον κάνει επαγγελματία, να αφήσει ελεύθερο. Λοιπόν, για ποιο λόγο, τη στιγμή που γίνεται στη χώρα του, στην Ελλάδα, να μην πάρει μια ευκαιρία να δοκιμάσει κάτι που γίνεται εδώ? Θα πρέπει να βγούμε ασπροπρόσωποι για να τους δείξουμε ότι τελικά δεν είμαστε
μέτρη, δεν είμαστε κακοί, απλά ίσως υπολοιπόμαστε σε θέματα οργάνωσης και αντιμετώπισης, αν θέλετε, της σκέψης. Εύχομαι πραγματικά να έχει επιτυχία το εγχείρημα που γίνεται για πρώτη φορά, 4 με 10 Ιουνίου όπως μας είπες, νομίζω σε καταστάσεις του Λόλα, έτσι δεν είναι, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ναι, και σε καταστάσεις του Λόλα. Να προκύψουν ευκαιρίες για τον Έλληνα ποδοσφαιριστή που τις έχει ανάγκη γενικότερα το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω το να συνεχίσει σε κάποια ομάδα την επόμενη χρονιά, το σου περνάει από το μυαλό ή το έχεις εγκαταλείψει? Γιατί είσαι εν ενεργεία, εκπαιδευτής, τα τελευταία χρόνια έχεις αναδείξει ούκο λίγους τερματοφύλακες, δούλεψες πολύ και βοήθησες πολύ και τον Σοκράτη το Διούδη, τον Μάρκο Βελίδη, τον Αθανασιάδη, τον Πασχαλάκη. Όλος τον Πασχαλάκη, εντάξει, έχει γίνει, είναι αρκετά παιδιά τα οποία κάναμε πολύ καλές συνεργασίες και όλοι αυτοί, ευτυχώς αν θέλεις, κάνανε και πορεία για κάποια χρηματάκια για το μέλλον, γιατί δεν είναι μόνο του παίζω και προσφέρω, είναι να μπορέσω και στην υπόλοιπη ζωή μου να ζω. Αλλά τώρα, έκανες ίσως μια τελευταία ερώτηση. Εγώ έχω στεναχωρηθεί προσωπικά με τον ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν είναι εκεί που θα ήθελα τα πράγματα, δεν με αντιπροσωπεύουν σαν Έλληνα προπόνητη. Αφήνουμε δηλαδή το οικονομικό. Δεν έχει να κάνει όλα με το οικονομικό. Δεν έχουμε τρόπο να δουλέψουμε πάνω στη δουλειά μας. Δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις, δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχει επικοινωνία. Δεν ακολουθείται κανένα πρόγραμμα, γιατί είπαμε πριν ότι χάθηκε αυτός και αυτός. Πόσα χρόνια κάνουμε όλη αυτή την κουβέντα ότι κάποιοι χάνονται και κάποιοι φεύγουν προς τα έξω. Δεν κλείνω ποτέ την πόρτα βέβαια της Ελλάδας. Οι προτεραιότητες μου όμως είναι αυτή τη στιγμή, από την ώρα που εντιάζουμε ότι έχουν βγει προοπτικές για το εξωτερικό, έχω αρχίσει πλέον έμπρακτα, με πόνο ψυχής το λέω αυτό, να ετοιμάζω βαλίτες, αν όχι σύντομα για το καλοκαίρι, μέχρι τα Χριστούγεννα για να φύγω στο εξωτερικό, για να γίνει πιο εύκολη η δική μου η ζωή και να γευτώ αν θέλεις και χαρές σαν προπονητής, έτσι. Ναι. Γιατί εδώ κάνουμε ολόκληρες διαδιοφωνικές συνεντεύξεις για να πούμε ποιος είναι ο Θόδωρος ή ποιος είναι αύριο μεθαύριο ο χι εκπαιδευτής. Που αυτό δεν υπάρχει στην Ολλανδία, δεν υπάρχει στην Γερμανία, δεν υπάρχει σε καμία χώρα. Ναι. Μάλιστα, είναι λίγο στενάχωρα βέβαια αυτά που μας μεταφέρεις, γιατί το βιώνεις, το ζεις από μέσα το ελληνικό ποδόσφαιρο, είσαι ένας άνθρωπος του χώρου και έχουν βαρύτητα αυτά που λες. Τι να σου πω, εγώ να ευχηθώ προσωπικά ό,τι καλύτερο. Εντάξει, ότι έχεις πετύχει, δεν να το λες εσύ, το λένε τα έργα σου. Δηλαδή, η δουλειά που έχεις κάνει και οι τερματοφύλακες που μπορούν να πιστοποιήσουν φυσικά το πώς δουλεύεις και πόσο τους έχεις βοηθήσει όλα αυτά τα χρόνια. Η καλύτερη απόδειξη για όλους τους προπονητές είναι η δουλειά που εμφανίζουν στο γήπεδο και οι ποδοσφαιριστές με τους οποίους συνεργάζονται ξεκάθαρα. Είναι ακριβώς έτσι, Αλέξη. Δεν είναι στενάχωρο, είναι μια προσωπική τοποθέτηση η οποία εύχομαι, ας το πω έτσι, που είναι και τελευταία κουβέντα μας. Ας δούμε κάποια στιγμή επιτέλους στην Ελλάδα υπάρχουν τερματοφύλακες. Δεν γίνεται, ξέρω εγώ, έναν Έλληνα τον παίρνει τυχαία από τώρα ή τότε και μετά από τρία χρόνια απογειώνεται. Πώς γίνεται, Έλληνας δεν είναι και εκεί, δηλαδή διαφοροποιήθηκε. Διαφοροποιήθηκε η συνεργασία. Αυτό εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Υπάρχει συνεργασία. Δηλαδή έπεισα εγώ κάποια στιγμή το καλοκαίρι ότι η Λάρισα θα πρέπει να πάει σε έναν τερματοφύλακα ο οποίος για δύο χρόνια ήταν στο Μαυροβούνιο, είναι τον Μπόζοβιτς. Ωραία, και γιατί να είναι ο Μπόζοβιτς και για να μην είναι ένας Έλληνας. Ή γιατί να μην είναι, να το πω διαφορετικά, ένα επιτελείο, γιατί εμένα ο Άρης με ενδιαφέρει, γιατί έχει και την ευλογία του Θεού να βγάζει τερματοφύλακες. Γιατί να μην ο Άρης να χτίσει βάσεις στους τερματοφύλακες με ένα πάρα πολύ έμπειρο που θα βρει και δεν ξέρουμε ποιος είναι, αλλά από πίσω τα επόμενα δύο χρόνια να τρέχει ένας προγραμματισμός δουλειάς και να ακολουθεί ο ένας τον άλλον, ο ένας να παίζει και ο άλλος να φεύγει. Ο Άρης το έχει κάνει τα τελευταία χρόνια δύο φορές. Το ένα πραγματικό και το άλλο με έναν έμεσο τρόπο με το Στεριάκι. Ναι. Τι μεγαλύτερη λοιπόν, να το πω, τύχη από αυτό που έχει στα χέρια του αυτή η ομάδα. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα κουβέντα εφόλης της ύλης που κάναμε και για να Ασλίδη μιλήσαμε και για τερματοφύλακες και για το trial που ετοιμάζεις. Πολύ ενδιαφέροντα όσα συζητήσαμε. Θα πάτα χαρά να μιλάμε μαζί σου και ελπίζουμε την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε να έχεις να μας πεις ευχάριστα για ποδοσφαιριστές και τερματοφύλακες που θα εγκαταλείψουν την Ελλάδα και θα συνεχίσουν στο εξωτερικό.
Σε εσάς προσωπικά θα πω, κλείνοντας, ότι σας ευχαριστήσω ότι ήδη οι ομάδες αυτές που έρχονται, υπάρχει ένας Έλληνας θεματοφύλακας που δεν το έχουν καταλάβει και δεν τον ξέρουν δηλαδή ακόμα, στο πως εσάς σε λιγότερο από ένα μήνα, ο οποίος έχει ήδη κλείσει σε πολύ μεγάλη ομάδα της Γερμανίας. Δηλαδή ανακαλύψαν οι Γερμανοί αλέντο στην Ελλάδα και δεν το ανακαλύψαμε εμείς. Και εγώ το έμαθα προσφάτως αυτό το πράγμα, γιατί τυχάνει να είναι υπό την... στο μάτι μου επάνω, να το πω διαφορετικά, αλλά και εγώ δεν είχα πάρει είδηση το τι γίνεται πίσω από την πλάτη μου, ποιος τον παρακολουθεί, πώς τον παρακολουθεί. Γι' αυτό με ακούστε ένα χωρημένο, Αλέξη. Μάλιστα. Γιατί να τον πάρει η μεγάλη ομάδα που θα γίνει και πάταγος για την ομάδα, και αν μην τον είχε πάρει, ξέρω εγώ, μια ελληνική ομάδα, μην τα προσωποποιούμε, αν θα ήταν Άρης, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ας τον έπαιρνε η Λάρισα παράδειγμα, ή Ατρόμητος. Αυτό είναι. Εντάξει. Okay. Όλα καλά. Νομίζω ότι με σύνεση και με υπομονή και με, πάνω απ' όλα με ωριμότητα, θα ξαναβρει τον τρόπο και τον δρόμο το ελληνικό ποδόσφαιρο να είναι αυτό που μας αρέσει και που αγαπάμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Θόδωρε. Καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρετισμούς. Γεια σας.